Ας ξεκινήσουμε αρχικά, κύριε Τζίκα, με την εκδήλωση, με την ημερίδα που διοργανώνεται. Μία πρωτοποριακή παρουσίαση του πειράματος του ΣΕΡΝ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα περίμενε κάποιος αυτή τη χρονική περίοδο που τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα σε οικονομικά επίπεδο, ένα σύνδεσμο σαν τον δικό σας, να διοργανώσετε μία ημερίδα ενημερωτική, μία παρουσίαση, μία ημερίδα με εναλλακτικές μορφές επένδυσης ή τρόπους να βρει κάποιος, να βγάλει κάποιος κέρδη αυτή την δύσκολη περίοδο, αν και ακούγεται σαν ανέκδοτο εντός εισαγωγικών. Εσείς όμως αποφασίσατε να κάνετε μία εκδήλωση πρωτοποριακή και ανατομική, να παρουσιάσετε το πείραμα του ΣΕΡΝ. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Υπάρχει στα σκαριά κάποια συνεργασία, κάποια προοπτική? Κοιτάξτε, όπως ακριβώς είπατε, η περίοδος που διανύουμε είναι πολύ δύσκολη για τις ελληνικές εταιρείες και κυρίως για εταιρείες που ασχολούνται με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι αν οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν δουν τη διεθνή αγορά, δεν γίνουν μέλη σε ευρωπαϊκά δίκτυα και δεν διεκδικήσουν δουλειές από τη διεθνή αγορά, θα έχουμε πρόβλημα. Η ελληνική αγορά είναι μια αγορά που είναι μικρή και επιπλέον λόγω της κρίσης έχει πολλά προβλήματα. Πήραμε την πρωτοβουλία λοιπόν να διερευνήσουμε τη συνεργασία με το ΣΕΡΝ, που όπως ξέρετε είναι το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η δουλειά που γίνεται στο ΣΕΡΝ είναι πρωτοποριακή. Ξέρετε, αυτό το μεγάλο πείραμα που αφορά τη δημιουργία του σύμπαντος είναι κάτι απίστευτα σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με τη μεγάλη αλήθεια, με τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος, και νομίζουμε ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν τις δυνατότητες να συμμετάσχουν με έμεσο τρόπο βέβαια στο πείραμα αυτό. Άρα λοιπόν, πέρα από την παρουσίαση του πειράματος που θα γίνει το απόγευμα στο Noisys, σήμερα το πρωί είναι καλεσμένες όλες οι εταιρείες μέλη του ΣΕΠΔΕ, οι οποίες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στους ανθρώπους του ΣΕΡΝ με στόχο να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν να διεκδικήσουν δουλειές και projects από το ΣΕΡΝ οι ελληνικές εταιρείες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την ώρα της κρίσης εμείς πιστεύουμε ότι η εξωστρέφεια και οι δυνατότητες που έχουν οι ελληνικές εταιρείες να δουλέψουν στο εξωτερικό είναι μπορεί να γίνει μια ανάσα για την ελληνική αγορά. Ήδη υπάρχει μια επιστημονική, ελληνική επιστημονική συμμετοχή στο πείραμα? Βεβαίως, υπάρχουν αξιόλογοι Έλληνες από Ινστιτούτα και από Πανεπιστήμια, όπως είναι το Μετσόβιο, το Απιθύτα, το ΕΚΕΤΑ, που συμμετέχουν στο ΣΕΡΝ, συνεργάζονται με το ΣΕΡΝ, και θέλουμε αυτή τη σχέση να τη διευρύνουμε. Θέλουμε να βάλουμε στο παιχνίδι αξιόλογες σημαντικές ελληνικές εταιρείες. Θυμάται εσείς με την εμπειρία σας και τα μηνύματα που παίρνετε από τα μέλη σας, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, εκτιμάτε ότι το τεχνολογικό τους επίπεδο είναι ικανοποιητικό, στερείται σε κάτι με τις αντίστοιχες εταιρείες της Ευρώπης? Κοιτάξτε, εμείς χρόνια λέμε ότι οι ελληνικές εταιρείες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις ξένες εταιρείες, ιδίως οι εταιρείες που ασχολούνται με τη νέα τεχνολογία. Γιατί στη νέα τεχνολογία, ξέρετε, το σημαντικό είναι η ανθρώπινη γνώση και η πρώτη ύλη είναι ο άνθρωπος. Και σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Πρέπει να σας πω ότι δεν υστερούμε σε τίποτα και ήδη υπάρχει μια ελληνική εταιρεία μέλος του ΣΕΜΒΕ, η εταιρεία Prisma στην Αλεξανδρούπολη, η οποία ήδη συνεργάζεται με το ΣΕΡΝ και υλοποιεί έργα. Θα ήθελα τέλος να σας ρωτήσω σχετικά με το σύνδεσμό σας. Αυτή τη ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, τι μηνύματα παίρνετε σε επίπεδο απαιτήσεων, εργασίας, προοπτικών επενδύσεων? Το μεγάλο μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι έχουν καθυστερήσει παρεμβάσεις στην αγορά πάρα πολύ. Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο την αγορά, γιατί βοηθώντας την αγορά και τις επιχειρήσεις βοηθάνε την απασχόληση, βοηθάνε τον Έλληνα πολίτη να βρει ευκολότερα δουλειά. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι, επειδή νομίζω ότι είμαστε στη δυσκολότερη εποχή όσον αφορά τα επαγγελματικά μας, το ξέρετε και εσείς καλά αυτό, νομίζω ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γίνεται. Δηλαδή, χρειάζεται ο παράγοντας χρόνος να γίνει ο σημαντικότερος παράγοντας στον πολιτικό σχεδιασμό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάσουμε. Δηλαδή, το εξάμηνο που διανύουμε νομίζω ότι είναι το πιο κρίσιμο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Άρα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει
πρέπει οι παρεμβάσεις, οι πολιτικές να γίνουν άμεσα. Έχετε ως πρόεδρος του συνδέσμου συγκεκριμενοποιήσει ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις? Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι? Στρατηγική σας, πού επικεντρώνεται? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξεκινήσει γρήγορα το ΕΣΠΑ. Γίνεται ένας επανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ και δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Καλύτερα ένας μέτριος σχεδιασμός, αλλά που θα υλοποιείται άμεσα, από έναν πολύ καλό σχεδιασμό που θα υλοποιηθεί σε ένα χρόνο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι τώρα πρέπει να κινηθεί η αγορά και τώρα πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση.